πριν από λίγες μέρες. Στο jump ball, Τιποτό και Χέντερσον με την πρώτη κατοχή για την ομάδα της ΑΕΛ. Το shoot γρήγορο από τον Pickram στο σίδερο, άστοχο το rebound ο Χένρι. Το reverse, άστοχο, επιθετικό rebound από ΑΕΛ με τον Χένρι. Ο Χένρι ο οποίος σκοράρει και το πρώτο καλάθι του αγώνα. Τζέιλεν Χένρι που συνήθως έρχεται από τον πάγκο, αφού η κάθε ομάδα δικαιούται shoot για την ΑΕΛ, εύστοχο τρίποντο. Καλάθι τριών πόντων από τον Μάριο Μονιάτη, τον αρχηγό της ΑΕΛ. Τίτσες. Είπαμε, έχασε από το Απόλλωνα, προηγουμένως έτρεχε δύο σερί νίκες με Ομόνια και Ανόρθωση και προηγουμένως έχασε από ΑΠΟΠ και Πετρολίνα ΑΕΚ. Από ΑΕΛ με το CBG, βγάζει στη weak side, Κιλαράς για τρεις, μέσα, Γαβρίλ Κιλαράς. Μακριά από το shoot, Χέντερσον από μέση απόσταση, άστοχος. Το rebound επιθετικό και πάλι από την ΑΕΛ με τον Γεωργίου να δίνει στη weak side στο Μονιάτη. Καλάθι τριών πόντων με τον Μάριο Μονιάτη που πανηγυρίζει εκεί με την κερκίδα. Για τον coach Λευτέρη Σουμποντιτς, νωρίς ο αρχηγός του ΑΠΟΕΛ με δύο φάουλ. Buchanan θα πάρει την προσπάθεια για τρεις μέσα. Ένας παίχτης πολυσύνθετος και rebound και σκοράλισμα και assist. Τιποτό δεν αντιληφθήκε ότι η άμυνα της ΑΕΛ. Χέντερσον στον Buchanan. Πετυχαίνει το καλάθι η ΑΕΛ με τον Αμερικανό Γκάρτ. Και ξανά μπροστά στο σκόρ η ΑΕΛ μετά από αρκετή ώρα. 35-34. Άλλαξαν τα δεδομένα με τους οπαδούς και την κάρτα φιλάθλου. Βλέπουμε τους οπαδούς της ΑΕΛ να επιστρέφουν στο Σολομονίδης και να δημιουργούν ατμόσφαιρα για την ομάδα τους. Η ΑΕΛ σκοράρει για τρεις. Τέλος της, του δεύτερου δεκαλέπτου. Δεν προλάβει η ΑΕΛ να βγάλει το σιούτ στα τελειώματα και έτσι έχουμε το σκορ του πρώτου ημιχρόνου στη Λεμεσό. Η Payable EKL προηγείται του ΑΠΟΕΛ με 44-40. Στο συν 4 παραμένει η διαφορά υπέρ της ΑΕΛ. Τίγκα στα 17 του είναι δανεικός από τον Κεραυνό στην ΑΕΛ. Ο αδελφός του, ο Φίλιππος, παίζει στον Κεραυνό και είναι και βασικός point guard της Εθνικής, ο Φίλιππος Τίγκας. Στέφανος στα 17 του δείχνει να διαθέτει East. Χένρι. Έξω στον Καρλ, κάνει προσποίηση, κλείνεται από τον Τίκα. 3-36 για το τέλος, κλέψουμε από την ΑΕΛ. Με τον Buchanan, με τον Έιβερεν, να δίνει στον Buchanan, ο τελευταίος για τρεις, άστοχος, rebound ο Σιμιτζής. Πρώτο rebound ο Σιμιτζής σήμερα, που έχει 6 πόντους και μία assist. Χένρι στο Κιλαρά, αυτός αμέσως στο Τίποντο, ο οποίος βρέθηκε ξεχασμένος στο ζωγραφιστό και με το καλάθι αυτό από Έλλη σοφαρίζει. 55-55 με την assist από τον Γαβρίλ Κιλαρά, δεύτερη assist του Κιλαρά. Στον ΑΠΟΕΛ, η ΑΕΛ που συμπλήρωσε τα ομαδικά της φάουλ, 5-3 έχει ο ΑΠΟΕΛ. Κλέψιμο ΑΠΟΕΛ, Τιποντό έδωσε στον Καρλπ, αυτός πάει προς το καλάθι. Ξεφεύγει ωραία από τον Έιβερετ και σκοράρει για να βάλει μπροστά στο σκορ τους φιλοξενούμενους. Πίγκραμ στο Γεωργίου, ήρθε ο Buchanan. Πίγκραμ ελευθερώνεται για τρεις. Πετυχαίνει το καλάθι ο Κέρνι Πίγκραμ που ξεκλειδώνει το σιούτ του από μακριά. Έψαχνε ένα ελεύθερο τρίποντο ο Πίγκραμ. 63-63. Γεωργίου έξω στον Πίγκραμ και πάλι για τρεις. Και πάλι σκοράρει ο Κέρνι Πίγκραμ. Άμα πάρει πρόσωπο Πίγκραμ δεν το σταματάει τίποτα. Το σιούτ μέσα για τον ΑΠΟΕΛ με τον Έρβιν Καρλπ. Χένρι βάζει την πρώτη, χάνει τη δεύτερη. Επιθετικό rebound για τον ΑΠΟΕΛ όμως με τον Καρλπ, με τον Τιποντό να ισοφαρίζει. Γεωργίου δεν το βάλε. Γεωργίου είναι ο πρώτος πασέρ της ομάδας του με 5 assist, όσες έχει και ο Μπράντον Έιβερετ. Έχει 8 πόντους ο Μάριος Γεωργίου. Τιποντό
θα παίξει τον Χέντερσον και θα τον νικήσει στο ζωγραφιστό ο Τράβιν Τιμποντό που φτάνει τους 23 πόντους και 13 rebound. Δύο παίκτες της ΑΕΛ. Ο Τιμποντό πήρε την μπάλα. Σιούτ στο τέλος των 24 από τον Γιάνναρα. Καλάθι τριών πόντων. Μεγάλο τρίποντο από τον Γιάννη Γιάνναρα. Και βρίσκει τον Σιμιτζή καλά από τον καλάθι. Πιουκάνα τον κλείνει. Βγάζει έξω στον Κάρμπ. Τιμποντό. Θα δώσει στον Γιάνναρα. Αυτός κάνει το drive. Κάτω από τα πόδια. Μια πάσα στο Σιμιτζή μέσα. Καλάθι τριών πόντων με μια εξαιρετική assist από τον Γιάννη Γιάνναρα. Και ο Αποέλ στο συν 10. Ένα γρήγορο σιούτ για τρεις, επιθετικό rebound ο Μάριος Γεωργίου σκοράρει. Θα αφήσει ο Γεωργίου, δεν θα σφυριχτεί το φάουλ, ο Χένρι περνάει το κέντρο. Όλα έχουν τελειώσει στον Νίκο Σολομονίδης. Ο Αποέλ θα πάρει την νίκη εκτός έδρας απέναντι στην ΠΕΑ Πολέκα ΑΕΛ 90-82. Μεγάλη νίκη για τον Αποέλ, πρώτη ήττα για την ΑΕΛ στην έδρα της φέτος. Ο Αποέλ που βγάζει το ένα από τα πολλά δύσκολα, πολύ δύσκολα παιχνίδια εκτός έδρας που είχε μέχρι το τέλος της σεζόν με νίκη απέναντι στην πολύ δυνατή φέτος ΑΕΛ.